Η εκπομπή που ακολουθεί είναι προσφορά από το Περισκόπιο του Πολιτισμού του Γιάννη Διαβάτη. Λίγα πορτοκάλια στο τραπέζι και να κάνεις τρολουλούδια στη γωνιά. Λίγη αγάπη φτάνει στις καρδιές μας να είναι όλα πιο ανθρώπινα. Αγαπητοί μου φίλοι και φίλες, γεια σας. Λέγομαι Κουβελά Βασιλική. Είμαι ηθοποιός και σκηνοθέτης, δημιουργός, καθώς επίσης και λογοτέχνης, ασχολούμαι με τη συγγραφή. Πτυχιούχος της φιλοσοφικής σχολής στον ελληνικό πολιτισμό, με μεταπτυχιακό στη θεολογία, τα θαύματα στη χριστιανική θρησκεία. Με την παρουσία μου εδώ, θα ήθελα να μιλήσω για κάποια θέματα πολιτισμού και που άπτονται του ελληνικού πολιτισμού. Όσον αφορά το θέατρο, το σινεμά και τη μουσική ακόμα, αυτό όλο το σύνθετο, ας πούμε, των τεχνών. Η προσπάθειά μου, να ξέρετε, κυρίως είναι διδίων δυνάμεων και δημιουργώ έργα κυρίως Ελλήνων λογοτεχνών, γιατί πιστεύω ότι χρειάζεται τόνωση η ελληνικότητά μας. Κατά δεύτερο, θέλω να τονίσω πως η τέχνη είναι μία ψυχοθεραπεία, ένα ελιξίριο, μία δύναμη και όχι μόνο το lifestyle, τα κουτσομπολιά, οι εύκολες λύσεις, αλλά ούτε και το εμπόριο. Είναι ένα κοινωνικό λειτουργήμα, μία προσφορά, μία κατάθεση ψυχής, αλλά και μία τροφή ψυχής. Ζητώ λοιπόν τη συμπαράστασή σας, την πνευματική συμπαράστασή σας σε αυτό και αυτό όχι μόνο για μένα, αλλά και για πολλούς άλλους δημιουργούς που μου χθούν για κάτι καλό, για κάτι αληθινό, το οποίο μπορεί να ωφελήσει πάρα πολλούς από εσάς και από εμάς. Πάντοτε, όπως σας είπα, στηρίζω τον ελληνικό πολιτισμό, την Ελλάδα μας και τη Μακεδονία που είναι μόνο ελληνική και που είναι η κοιτίδα του πολιτισμού. Αυτό τουλάχιστον ξέρω, αυτό γνωρίζω από τις σπουδές μου και όχι μόνο, και από την, θα λέγαμε, από την εμπειρία ζωής όσα χρόνια ζω και υφίσταμαι. Επίσης θέλω να ενισχύεται κυρίως τα εκπαιδευτικά έργα, τα θεατρικά, τα ντοκιμαντέρ και κάθε είδους ψυχοωφέλιμο έργο και κάθε είδος τέχνης για να δημιουργηθεί έτσι ένα σωστό υπόβαθρο όχι μόνο για σας, για μας, αλλά και για τα παιδιά μας και για τους νέους. Η τέχνη είναι ένα πάρα πολύ μεγάλο κεφάλαιο, αγαπητοί μου, όπως και η λογοτεχνία προσπαθούν πολύ να την βάλουν κάποιοι στο περιθώριο. Η ποίηση, λένε, δεν πουλά. Επίσης, τα έργα τα οποία μιλάνε στην ψυχή του ανθρώπου και αυτά είναι περιθωριοποιημένα. Κάτι πρέπει να γίνει. Όμως αυτή η συνεχής αναζήτηση με το κριτικό μας πνεύμα θα ξεπεράσει όλους αυτούς, πιστεύω, τους υφάλους της πνευματικής φτώχειας που μαστίζει τελευταία την εποχή μας. Γι' αυτό συνταχτείτε πνευματικά μαζί με τους δημιουργούς που πραγματικά μοχθούν για αυτό το σκοπό. Αυτά τα λίγα, θα επανέλθω κάποια άλλη φορά. Σας ευχαριστώ που με ακούσατε. Γεια σας. Λίγα πορτοκάλια στο τραπέζι και να κάνεις τρολουλούδια στη γωνιά. Λίγη αγάπη φτάνει στις καρδιές μας.